Εγώ τι να σας πω, δεν είμαι νομικός, πολιτικά μόνο μπορώ να μιλήσω. Είχε γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση τότε στη Βουλή, η οποία εμπεριείχε πολύ σοβαρά στοιχεία, κατά την ταπεινή μου γνώμη, για όλη την ιστορία του σκάνδαλου των υποβρυχίων, γιατί περί σκανδάλου πρόκειται. Η πλειοψηφία της Βουλής απέρριψε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν να δημιουργηθεί εξεταστική επιτροπή να δει αν υπάρχουν ευθύνες. Αυτή ήταν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έλεγε ότι υπάρχουν ευθύνες για τους τάδε και παραπέμπονται σε επιτροπή που δεν θα ήταν εξεταστική, θα ήταν άλλου είδους επιτροπή τότε. Αυτή απορρίφθηκε με βάση την πλειοψηφία της Βουλής. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε αυτό που ανάφερε ο κύριος Κουτσούκος. Και γύρισε στη Βουλή με δύο διαφορετικά διαδικαστικά που ίσως έχουν τη σημασία τους. Το μεν διαβιβαστικά. Το μεν διαβιβαστικό του Αρείου Πάγου λέει αυτό που είπε χθες και η κυρία Βούλτεψη ως κυβερνητική εκπρόσωπη τα λοιπά, λέει ότι από υπηρεσιακό καθήκον χωρίς αξιολόγηση σας τα μεταβάζουμε. Το αρχικό όμως διαβιβαστικό που με αυτό πήγε στον Άριο Πάγο τα πρακτικά αυτά τα οποία συνιστούν με αυτόν τον τρόπο που έρχονται σήμερα είναι εν είδη δικογραφίας πλέον, είναι μόνο τα πρακτικά που κατατέθηκαν, λέει ότι οι δύο εισαγγελείς που είναι αρμόδιοι για θέματα διαφθοράς από τη διερεύνηση του ζητήματος, η οποία διερεύνηση ήταν από τη συζήτηση στη Βουλή, από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν υπάρχει κάποιο άλλο. Θεωρούν ότι υπάρχουν στοιχεία, συγγνώμη, θεωρούν ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορεί να αποτελέσουν, μπορεί να συνιστούν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένους υπουργούς. Ναι, αλλά σου λέει ο κ. Κουτσούκος είναι ανακύκλωση των συζητήσεων. Όχι, κοιτάξτε να τι γίνεται. Όταν γυρίσει αυτό. Τι προσθέθηκε δηλαδή για να γυρίσει. Μισό λεπτό. Προσθέθηκε μια γνώμη, γιατί η συζήτηση στη Βουλή είναι συζήτηση πολιτική, δεν είναι Βουλή Δικαστήριο. Μια πόλη και δεν πρέπει να γίνεται και πρέπει να αλλάξει και όλη αυτή η ιστορία με το περιεχθήνι τη Βουλή. Αν ο κ. Κουίκ σηκωθεί μια μέρα στη Βουλή και να πει κύριε, ξεπουλάτε το δημόσιο πλούτο, αφήνετε για του κλέπτε και κλέβουν και συγγνώμη. Δηλαδή αυτό αν το πάρει κάποιος να το πάει τα πρακτικά σαν εισαγγελέα πάλι θα διαταχθεί. Αυτή η συζήτηση και μέσα συγκεκριμένα, όχι. Αν κτονίζει εισαγγελής, εισαγγελής της διαφθοράς ενάντια στη διαφθορά, γι' αυτό έβγαλε το Πασόκ. Αυτή είναι η λογική. Γι' αυτό έβγαλε το Πασόκ. Αν πιάσει και όντως, αν πιάσει τι λέγεται στη Βουλή. Το Πασόκ, κοιτάξτε, έβγαλε ανακοίνωση η οποία στρέφεται ενάντια στο διαβιβαστικό που έκαναν ουσιαστικά οι εισαγγελείς που ασχολούνται με θέματα εγκλημάτων διαφθοράς. Τι ενέχει όταν το επιστρέφουν πίσω και λένε από τη διερεύνηση των στοιχείων που αναφέρονται στη συζήτηση μπορεί να προκύψουν και δέστε το. Σε αυτή την περίπτωση δεν ξαναγίνεται, δεν ξαναμπαίνει στην ολομέλεια της Βουλής για να γίνει μια συζήτηση όπως αυτή που έγινε προηγουμένως ή να μην γίνει καθόλου γιατί θα λένε τα είπαμε ήδη ας πούμε γιατί θέλετε. Υπάρχει διαδικασία σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Εγώ είμαι καινούργια, δεν θα κανονικά συστήνεται επιτροπή. Η οποία εξετάζει την οποία όμως αποφασίζει ο παράγραφος. Καθίστε να το κλείσουμε αυτό. Δίστανται γνώμες. Γιατί ναι, ή μπορεί να υπάρξει όντως, ή μπορεί να υπάρξουν ισχυρά επιχειρήματα από το κλείσιμο της Βουλής υπέρ της παραγραφής όταν αυτό συζητηθεί. Και το θέμα είναι ότι έκανε ένα μήνα ακριβώς. Καθίστε να ακούσουμε μια γνώμη και από τους δύο και μετά θα συνεχίσουμε. Τελείωσε. Έκανε ένα μήνα ακριβώς η διαδρομή της δικογραφίας από τη στιγμή που έφυγε από τον Άριο Πάγο μέσω του κυρίου Αθανασίου μέχρι να φτάσει στη Βουλή και έφτασε στη Βουλή τη μέρα που έκλεισε. Βέβαια, κύκλοι της Βουλής λένε ότι μετά τη θυροκόλληση έφτασε. Αυτό τώρα τι να πω, από εκεί και πέρα ο καθένας θα το κάνει. Καταρχήν, ως όλοι συμφωνούμε ότι αυτό το πλαίσιο πρέπει να καταργηθεί, αλλά μέχρι να γίνει δυνατό να καταργηθεί αυτό το πλαίσιο που κάνει τη Βουλή ουσιαστικά δικαστήριο, αν υπάρχουν ενδείξεις δεν θα υπάρχουν, επειδή παραδοσιακά, άρα το καταργούμε μόνοι μας χωρίς να το αναπληρώνει, γιατί όταν καταργηθεί θα αναπληρωθεί από τη δικαιοσύνη. Σήμερα η δικαιοσύνη δεν μπορεί να παίξει το ρόλο της, γιατί μόλις πέφτει πάνω σε ευθύνη πολιτικού προσώπου είναι υποχρεωμένη να το στείλει στη Βουλή. Αν η Βουλή δεν κάνει τίποτα, τότε θα είναι προκαταρκτικό κουκούλωμα. Εγώ συμφωνώ τις περισσότερες φορές μέσα από τη διαδικασία, μόνο η διαδικασία της διαρρεύνησης και της καταγγελίας έχει αξία. Πάμε στον Ιάσο να πει. Αλλά να κάνω μια ερώτηση. Επιβεβαιώνεται αυτό που έχουν πει και άλλοι συναδελφοί σας από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι εσείς δεν πρόκειται ούτε να συζητήσετε ούτε να ψηφίσετε οποιονδήποτε προτείνει η Νέα Δημοκρατία για πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί είναι ένα θέμα που εχθίζει και συζητιέται τώρα
Και αν δεν το βρούμε αύριο μπροστά μας, θα το βρούμε το Σεπτέμβριο, αναγκαστικά. Ακόμα και κάποιον από την αριστερά, αν προταθεί δηλαδή. Μα από την αριστερά θα προταθεί, είναι φανερό, γιατί η επιδίωξη είναι να υπερπηδηθεί ο σκόπελος των εκλογών. Εμείς έχουμε δηλώσει ότι επειδή αυτό που χρειάζεται ο τόπος και το πολιτικό σύστημα, αλλά πριν απ' όλα η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, η οποία έχει καταρρεύσει, είναι ριζική αλλαγή πολιτικής, όποιος και να είναι ο πρόεδρος, το πιο σεβαστό πρόσωπο και χωρίς να έχει καμία σχέση η δική μας στάση με το πρόσωπο του πρόεδρου και την εκτίμηση που μπορεί να τρέφουμε γι' αυτό, θα είναι απορριπτική. Απορριπτική όχι για τον πρόεδρο, αλλά γιατί πρέπει να πάμε για εκλογές και ο πρόεδρος να προκύψει μετά μέσα από την Αυτό όμως λένε οι αντίπαλοι σας ότι είναι μια αντίφαση και ότι από τη μία ζητάτε να έχετε γνώμη για τον επίτροπο της ΕΟΚ ή για το διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος και από την άλλη δεν κάθεστε να συζητήσετε να πείτε ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Φυσικά εσείς λέτε ότι αυτό είναι ένα μέσο για να γίνουν εκλογές. Ακριβώς. Τι νόημα έχει να κάτσουμε να συζητήσουμε στις άλλες περιπτώσεις? Θέλουμε να πούμε τη γνώμη μας για συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαμε κι εμείς να τα στηρίξουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει καμιά σχέση το πρόσωπο. Έχει σχέση η ανατροπή αυτή τη πολιτική που ακολουθείτε, που χρειάζονται εκλογές για να γίνει. Δεν αλλάζει αλλιώς ο σχετισμός. Ήσασταν σαφέστατοι. Εσείς, κύριε Κουί, και αν μαζευτούν με άλλο τρόπο, γιατί για να είμαστε καθαροί, για να μπορέσει να υπάρξει πλειοψηφία των 180, πρέπει δημάρα, ανέλα, ανεξάρτητη ή μεγάλα μέρη από αυτούς. Δημάρ κυρίως και μερικοί ανεξάρτητοι. Αν μαζευτούν αυτοί οι 180. Εσείς έχετε σπέψει να πείτε ότι μπορεί να είναι και αποστασία αυτό, αν θα ψηφίσουν πρώτα. Κοιτάξτε, με βάση την τοποθέτηση και τη δημάρ. Την επίσημη τοποθέτηση, μιλάω τη σημερινή και της ΔΗΜΑΡ και τον ΑΝΕΛ, αν με τέτοιους τρόπους συγκεντρωθεί μια πλειοψηφία 180, εγώ δεν βλέπω άλλους τρόπους, φυσικά αυτό δεν παραπέμπει στο 65, γιατί συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν και άλλα μέσα από πολιτικές πιέσεις. Ναι, αλλά είναι όμως λογικό και δίκαιο να τους βάζει στη γωνία όσους κρίνουν ότι είναι καλύτερο για τη χώρα να ψηφίσουν πρώτα. Δηλαδή είναι λογικό και δίκαιο να ξέρνετε η σκιά ότι μπορεί να χρηματιστήκανε ή μπορεί να εξαγοραστήκανε ή μπορεί να αποστατήσανε. Κοιτάξτε, εμείς δεν πιέζουμε κανένα κόμμα για τη στάση που θα υιοθετήσει. Εμείς μιλάμε για τη στάση που τα συγκεκριμένα κόμματα της Ελληνικής Βουλής έχουν τοποθετηθεί. Σήμερα εσείς όλα τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής. Θα γίνει. Μα το θέμα δεν είναι το πρόσωπο. Αυτό ακριβώς λέμε. Φέρτε μας το καλύτερο πρόσωπο. Λέω, είναι θέμα συζήτηση. Ρώτε και την Αστάθεια ότι θέλω να πω μια κουβέντα. Ωραία. Μια κουβέντα. Ότι εμείς είμαστε υπέρ τη σταθερότητα. Εμείς είμαστε υπέρ τη σταθερότητα, αλλά είμαστε υπέρ τη σταθερότητα σε συνθήκες που οι άνθρωποι, η πλειοψηφία της κοινωνίας μπορεί να ζήσει και που από άποψη δημοκρατίας και λειτουργίας της καθημερινότητας είναι χειραφετημένη. Δηλαδή, κύριε Βαλαβάνη, αν φέρουμε αστάθεια, θα βελτιώσουμε την πραγματικότητα των Ελλήνων. Ποια είναι η πραγματικότητα? Αν κάνουμε εκλογές κάθε χρόνο, θα βελτιωθεί, πιστεύετε, γρηγορότερο το οικονομικό περιβάλλον? Ο κύριος Γκάιντνερ, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, σε αυτό το βιβλίο. Απαντάω πολύ συγκεκριμένα. Σε αυτό το βιβλίο που δημοσιεύτηκε πριν 1,5 μήνα και που συζητήθηκε και εδώ, το stress test, λέει ότι είπε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αν θέλετε να κρατήσετε την πότα στο λαιμό τη Ελλάδα. Και του είπε κάποιο λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ. Η πότα στο λαιμό τη Ελλάδα είναι η σημερινή σταθερότητα. Παρακαλώ. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα με την πότα να συνεχίζει να πιέζει το λαιμό τη Ελλάδα. Εσείς αν πάρετε χρειάζεται αν πάρετε την υποτιθέμενη πότα, τι θα κάνετε την άλλη μέρα? Είναι να φύγει η πότα από το λαιμό της Ελλάδας. Και γι' αυτό χρειάζονται εκλογές. Δεν υπάρχει άλλος δημοκρατικός τρόπος να γίνει αυτό. Που είναι ψεύτικα λόγια. Ο Γκάιντνερ δίνει οδηγίες στο λαιμό της Ελλάδας, ήταν η πότα να κρατήσει την πότα στο λαιμό της Ελλάδας. Λοιπόν, παρακαλώ.